φανταστείτε ότι κάνατε έρευνα και στο σπίτι. Εκεί που έμενε. Ναι. Εκεί που έμενε. Ναι. Βρήκατε. Βρήκαμε μία τσάντα πάλι με κάτι ρούχα. Βρήκαμε την άδεια από το αυτοκίνητο. Βρήκαμε τα κλειδιά από το αυτοκίνητο. Ήταν όλα πεταμένα, παρατημένα εκεί. Και το διαβατήριό του. Δεν βρήκαμε τις κάρτες του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κίνηση λογαριασμού στις κάρτες. Μας είπαν ότι δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Πάνω του πρέπει να έχει ένα ασπρόμαυρο μπουφάν, γιατί αυτό λείπει και δεν το βρήκαμε. Είναι άσπρο τα μανίκια και μαύρο και από μέσα είναι σαν γουνάκι. Ποιος τον είδε τελευταία φορά? Τον είδανε εκεί που έμενε γύρω κάποιοι άνθρωποι. Ήταν σίγουροι ότι τον ήταν στις 10 του μήνα? Ναι. Μόνος του? Όχι, είπαν ή 10 ή 11. Δεν θυμόντουσαν ακριβώς. Πού τον είδες τελευταία φορά? Τελευταία φορά εδώ στην Ανηφορίτσα, όπως ανεβαίναμε, αλλά στο τέλος της Ανηφορίτσας. Ήταν μόνος του? Ήταν με ένα κορίτσι, αλλά δεν το ήξερα το κορίτσι. Μετά από μια εβδομάδα, μου λένε εξαφανίστηκε. Λέω, πώς εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε. Εσύ τι πιστεύεις ότι μπορεί να έγινε? Η δικιά μου γνώμη. Ναι. Δεν στο κακό πάει το μυαλό. Κακό που να του έκανε κάποιος κακό, εννοείς τι? Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ψάξαμε παντού για τον αδελφό του. Παντού, παντού τρέξαμε. Κάποιος έστειλε, βασικά έστειλε ένα μήνυμα κάποιος στην εκπομπή που έλεγε ότι ο Αράικ δεν είναι στη ζωή, ότι δεν ζει. Ξέρετε εσείς κάτι, συζητήθηκε εδώ, το έκανε κάποιος από εσάς? Όχι. Συζητήθηκε πάντως εδώ γενικότερα ότι μπορεί να μην ζει. Ναι. Όχι, δεν το πράγμα. Ό,τι έχουμε βρει, τα έχουμε βρει μόνοι μας. Κάνουμε κοινοποιήσει συνέχεια και μας στέλνουν μηνύματα ότι τον είδαν εκεί, τον είδαν εκεί. Τρέχουμε κατευθείαν με τον Αλέκο να πάμε να δούμε. Μας είπαν ότι τον είδαν στην Αριστοτέλους να ζητιανεύει. Μετά μας είπαν ότι τον είδαν στο Βαρδάρι απ' έξω, ότι είναι στα χαμένα του. Ότι ήταν 100% σίγουροι. 4 άτομα μας είπαν εκεί ότι τον είδανε. Άτομα τα οποία τον ήξεραν? Όχι, ξένοι. Απλά από, δηλαδή, να ήταν από και φωτογραφία. Ναι, μπορεί. Καθόμασταν εκεί όλη μέρα, μήπως και τον δούμε, και δεν εμφανιζότανε κανένας τέτοιος. Κάτσαμε σχεδόν 10 μέρες κάθε μέρα, κολλήσαμε παντού αφίσες, όπου πιστεύαμε ότι μπορεί να περάσει. Ό,τι μπορούμε, όλοι κάνουμε. Όλοι.